Καλησπέρα από μένα. Λέγομαι Αγγελάκης Μάνος, είμαι αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι μια πολύ περίεργη ειδικότητα. Νομίζω ότι όλοι σας γνωρίζετε πόσο αναζητούν γενικότερα στους αναισθησιολόγους, αλλά δεν θα μιλήσω για την ειδικότητα αυτή τη στιγμή. Απλά θέλω να αναφερθώ και να σας πω στην παρούσα φάση τι ακριβώς αντιμετωπίζει το νοσοκομείο. Εννοείται, επιβεβαιώνω αυτό που λένε οι συναδέλφοι, ότι βρισκόμαστε στη χειρότερη φάση που έχω γνωρίσει τουλάχιστον εγώ μέχρι τώρα το νοσοκομείο. Αδυνατούμε να εφημερεύσουμε σε πολύ κέρυες συχνότητες. Σήμερα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ πέρα, δεν εφημερεύει κανένα αισθησιολόγος του νοσοκομείου, που σημαίνει ότι οτιδήποτε και αν προκύψει, βρισκόμαστε κυριολεκτικά στο έλεος της τύχης. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά ζητήματα. Δεν έχουμε ορθοπαιδικό, δεν έχουμε χειρουργούς πολύ συχνά. Εφημερεύουν τουλάχιστον 6 με 7 μέρες χωρίς χειρουργούς. 6 με 8 μέρες περίπου το μήνα χωρίς αναισθησιολόγους. Κέρυες ειδικότητες. Και να μην μιλήσω καν για την παθολογική κλινική. Οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται το τελευταίο καιρό είναι να καταφέρουμε να πάρουμε εφημερίες από μέρα σε μέρα. Πραγματικά η παράκληση που γίνεται από το κομμάτι των γιατρών είναι ότι έχουμε φτάσει σε έσχατο σημείο. Θα θρυνήσουμε θύματα. Και παρακαλώ εδώ πέρα εσάς, τους άρχοντες του τόπου, να με ρυθμίσετε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Πραγματικά δεν ξέρω να σας κατευθύνω πού ακριβώς πρέπει να φτάσετε. Δεν ξέρω δηλαδή πού ακριβώς πρέπει να δείτε. Αν μη τι άλλο όμως, θα πρέπει να κάνετε μια επαφή με το διοίκηση του νοσοκομείου. Με την ευθύνη, όποια είναι η εκτύπηση που παρουσιάζεται. Ή ακόμα και ο κύριος Δήμαρχος, άμεσα στο Υπουργείο. Προχθές, για να αναφερθώ στο τελευταίο κομμάτι όσον αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο, έγινε μια ανοιχτή πρόσκληση του Ιατρικού Συλλόγου προκειμένου να συζητηθεί το τελευταίο άρθρο και η τοποθέτηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου Πρέσβευσης κατ' επέκταση όσον αφορά το τελευταίο ψήφισμα που γνωρίζετε πολύ καλά που είχε τεθεί στη Βουλή. Και συνάμα να εκθέσουμε το πρόβλημα το οποίο συμβαίνει στο νοσοκομείο. Θα σας πω ότι στάλθηκαν τουλάχιστον 500 emails προς διάφορες κατευθύνσεις, διάφορους συλλόγους μεταξύ αυτών και προς το Διοικητικό Συμβούλιο της πόλης. Λυπάμαι, αλλά παρευρύθησε. Αυτό που σας μεταφέρω είναι 500 email τα οποία στάλθηκαν. Εγώ δεν έλαβα κανένα. Θα σας πω καταρχήν ότι κάποια από εδώ μέσα παρευρισκόταν. Άμα ξέρετε τι είναι αυτό, δεν τα έστειλα εγώ. Σας κάνω τοποθέτηση εσάς. Παρ' όλα αυτά δεν παρευρύθηκαν, ξέρω ότι υπήρχαν προσκλήσεις προς τον Δήμαρχο, προς τους αντιδημάρχους, δεν παρευρύθηκαν αυτοί που έπρεπε να βγουν εκεί. Εν πάση περιπτώσει, εκτέθηκε το θέμα του πρόβλημα του νοσοκομείου και το πόσο σοβαρό είναι. Τέθηκε το τι πιστεύει ο Ιατρικός Σύλλογος όσον αφορά αυτό το κομμάτι και ότι δεν μπορούν πλέον να γίνονται αυτά τα πρόχειρα μέτρα με το να έρχονται ξαφνικά ως διάτοντες αστέρες σε γιατροί, γενικοί γιατροί ή παθολόγοι ή ιδιώτες για να καλύπτουν τρύπες και θέσεις από Δευτέρα σε Τρίτη και από Τρίτη σε Τετάρτη. Θέλουμε πιο μόνιμες απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πρόεδρε, είμαστε δύο αντιδήμαρχοι από την Ελληνική Παράσταση.